Based on our experience working with several organizations in the banking sector in Cyprus, on the challenge side, we see mainly two key categories. One has to do with the capacity, and the other security. Of course, about security, we see a lot of incidents happening over the last few months, both internationally but also in Cyprus. On the capacity side, there are two key drivers that address this. One is one has to do with the effort. The other has to do with specialized technologies that, you know, as technology is rapidly evolving and organizations try to use it in order to become more efficient, offer better customer experience, they need the required talent to leverage them. Μια τράπεζα ομιλώντας σε κάποιους πυλώνες πρέπει να εξελιχθεί κυρίως όσον αφορά το risk management, δηλαδή τη διαχείριση των ρίσκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον οι κλιματικές αλλαγές και τα ρίσκα τα οποία επιφέρουν και από πλευράς φυσικών ρίσκων αλλά και transition risk πρέπει να, έτσι, να μπουν και να υιοθετηθούν στην συνολική διαχείριση των ρίσκων. Βεβαίως πρέπει να αναπτυχθούν οι τράπεζες σε θέματα τεχνολογίας, έτσι ώστε και για τη μείωση των κόστων των ίδιων των τραπεζών, αλλά και για να έχουν το competitive advantage με την τεχνολογική ανάπτυξη που βλέπουμε στον τομέα των τραπεζών. Η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη έχει επηρεάσει τον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε πολύ θετικό βαθμό. Μπορούμε να δούμε ότι νέες τεχνολογίες έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι το mobile banking, πληρωμές μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, πληρωμές μέσα από QR έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τους καταναλωτές και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες να έρθουν κοντά στον τελικό καταναλωτή. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα τα τελευταία χρόνια ακόμα και το blockchain έχει αρχίσει και βοηθάει και επηρεάζει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε τέτοιο βαθμό που σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Όλα αυτά φυσικά είναι ωραία, είναι θετικά για τον τελικό καταναλωτή, αλλά όλα πρέπει να βγαίνονται μέσα από ένα νομικό πλαίσιο, μέσα από αυξημένη παρακολούθηση και φυσικά μέσα από διαφανείς διαδικασίες, έτσι ώστε να πάνω απ' όλα να διασφαλίζεται η ασφάλεια των υπηρεσιών και του τελικού καταναλωτή. Η τράπεζα του μέλλοντος είναι πλέον εδώ. Κάποια πράγματα που νομίζαμε πως είναι από το μέλλον είναι πλέον κοντά μας εδώ στην EconBX. Η τράπεζα του μέλλοντος χαρακτηρίζεται ψηφιακή με έμφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών, στην ευελιξία των ψηφιακών υπηρεσιών και στις ενσωματωμένες τεχνολογίες όπως η τεχνική νοημοσύνη και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Νομίζω η πιο σημαντική αλλαγή που βλέπουμε είναι ότι ανάγκασαν τις τράπεζες να γίνουν technology companies. Για να το πετύχουν αυτό, έπρεπε να αλλάξουν το λειτουργικό του μοντέλο, το λεγόμενο operating model. Ακούσαμε και στις παρουσιάσεις αναφορά για το Agile, που ουσιαστικά έχει σπάσει τα silos μεταξύ των control functions, του risk, της τεχνολογίας ή των business lines, των λεγόμενων front lines. Όλοι πρέπει πραγματικά να έρθουν μαζί σε cross-functional ομάδες. Και αυτό χρειάζεται πραγματική αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο που δουλεύουν οι τράπεζες. Νομίζω ήταν αναγκαστικό για να μπορέσουν οι τράπεζες να αντέξουν τον ρυθμό αλλαγής της τεχνολογίας, γιατί αν εφαρμόσεις την αλλαγή της τεχνολογίας απλά σαν αυτό σκοπό, θα δεις ότι θα δημιουργηθούν περισσότερα ρίσκα και δεν θα πετύχεις το τελικό αποτέλεσμα που είναι επιθυμητό και για τον πελάτη αλλά και για την τράπεζα. Αναμφισβήτητα, η τεχνολογική ανάπτυξη έχει αλλάξει τον τρόπο που γίνονται οι τραπεζικές συναλλαγές. Βασικό μέλημα το οποίο έχουμε είναι να προσφέρουμε στον πελάτη όσο πιο εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά κυρίως. Αυτό που πρέπει όμως πάντα να έχουμε υπόψη μας είναι ότι οι τράπεζες πρέπει να διατηρήσουν και ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Δηλαδή, ο πελάτης να έχει πρόσβαση και στο προσωπικό της τράπεζας, να μπορέσει να μιλήσει εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα αμέσως και να μην πηγαίνει σε έναν τηλεφωνικό κέντρο όπου θα περιμένει για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Πρέπει να πω ότι είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία έχει διαφοροποιήσει και αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν οι τράπεζες. Ειδικά στην Ancoria Bank, πολλές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας μπορούν να προσφέρονται πλέον από το κινητό.
το τραπεζικό κατάστημα είναι δεύτερο, οπότε ο πελάτης μπορεί και να ανοίξει λογαριασμό και να αγοράσει προϊόντα και να κάνει συναλλαγές εξ αποστάσεως από το κινητό του ή από τον υπολογιστή του. Επίσης, αυτό που κάναμε στην Ancoria είναι να συνδεθούμε με διάφορες βάσεις δεδομένων από όπου αντλούμε πληροφορίες για πελάτες, είτε δημόσιες είτε μέσω άλλων χρηματικών ιδρυμάτων, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να προσφέρουμε tailor-made προϊόντα στους πελάτες μας. Είτε αυτά αφορούν δάνεια, είτε ηλεκτρονικές προθεσμιακές καταθέσεις, είτε remote εξυπηρέτηση. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι καταρχήν ότι θα αυτοματοποιηθεί το onboarding των πελατών, το οποίο σε ένα βαθμό έχει ήδη γίνει στο retail banking, αλλά δεν έχει γίνει στο corporate. Οπότε περιμένουμε ότι και στο corporate θα υπάρχει αυτοματοποίηση. Δεύτερον, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέψει στις τράπεζες να βοηθήσουν τους πελάτες να πάρουν έξυπνες αποφάσεις. Και τρίτον, θα υπάρχει ψηφιοποίηση, όχι μόνο με την έννοια των συστημάτων, αλλά θα υπάρχει και digital culture μέσα στις τράπεζες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστούν τα καταστήματα, αλλά αντίθετα θα υπάρχει και ψηφιοποίηση και στη φυσική παρουσία των τραπεζών.